Φρένο στη διοχέτευση του αργού θανάτου στην Κυπριακή αγορά έβαλε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών μετά από πληροφορία ότι θα γινόταν εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Μέλη της ΙΚΑΝ έστησαν καρτέρι στο αεροδρόμιο Λάρνακας και ανέκοψαν για έλεγχο αποσκευών 26χρονο από την Λεμεσό με το που πάτησε το πόδι του στην Κύπρο προερχόμενος από την Αθήνα. Εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με ξηρή φυτική ύλη κάναβης, μειχτού βάρους 2 κιλών και 269 γραμμαρίων. Ο 26χρονος ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά στην Κύπρο για λογαριασμό άλλων προσώπων και αποδέχθηκε να συνεργαστεί με τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, τα οποία τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση. Αφού διενεργήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ελεγχόμενη παράδοση, ο ύποπτος κατέληξε στην οικία του, όπου εκεί συνελήφθηκαν δύο Ελληνοκύπροι 28 και 31 ετών, αντιστοίχως από τη Λεμεσό, όπου μετέβηκαν για να παραλάβουν τα ναρκωτικά. Μαρτυρία προέκυψε και εναντίον 35χρονου, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Η ΙΚΑΝ εκτίμα ότι απέτρεψε την διοχέτευση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, η οποία προοριζόταν για την κυπριακή αγορά. Σημαντική είναι η σύλληψη των τελικών παραληπτών των ναρκωτικών, οι οποίοι έχουν απασχολήσει ξανά την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Οι τέσσερις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για 8 ημέρες.